Καλησπέρα σας από τον Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Άλλο να παιχνίδι για το πάλιμα developer στο μπασκετάκι. Θα λάβει χώρα αμέσως τώρα. Οι ομάδες είναι οι Retro Pacers με τον Εθνικό Αστέρα. Και η πρώτη επίθεση ήταν για τον Εθνικό Αστέρα. Η Βολίδης εδώ θα στοχίσει. Και οι Retro Pacers, τον Ανδρεάδη. Θα δώσει μπάλα έξω για αυτού τριών πόντων. Ευστοχώ. Ήταν από τον Μπον. Περάσει ο Κόγιας, βάλει μπάλα έξω, άσχο από το τρίποντο. Μπόλ από τον Χατζιν. Δεν συγκράτησε τελικά από την Ιταλική την μπάλα. Γιαπάνης, ο Ζουρίδης, πάλι για τρεις. Πήγε δική μπάλα, νέο φυσικό rebound για τον Εθνικό Αστέρα. Από τον Τόλια. Γιαπάνης πάλι να κάνει το λάθος. Άσποχος. Λάπας στο τέλος. Τρεις χωρίς να κάνει πάσα. Ο Ανδρεάδης. Παραμένει το 3-0. Σεζόν είναι οι Retro Pacers. Θα κάνει το φουτριόν πόνον ο Λάσκος. Όμως θα πάρει το rebound ο Ζουρίδης και θα τελειώσει τη φάση. 3-2. Σουτ, αστοχός, θα δώσει το πάλι μπάλα. Ιωαννίδης κι αυτό για τρεις, αστοχός. Ο Ζουρίδης κατεβάζει την μπάλα. Κόγιας θα προσποιηθεί. Πολλά τα τρίποτα για τον Αστέρα, όμως δεν δείχνει ο τόπος, ο Φλάσσος το έξε πριν. Το 3-2 παραμένει. Ξανά ο Ανδρεάδης. Λόντερ ξαφνικό από τον Ζουρίδη, όμως δεν θα βρει στόχο. Θα του Μιχάλης κατέβασε γρήγορα την μπάλα. Ιωαννίδης, Χατζη Μιχάλης. Λοιπόν για τρεις πάλι. Αστοχός, Χατζη Μιχάλης. Είσαι πολύ ψηλά. Πολύ άρρωστο στον Retro Pacers και θα κάνει το 5-2. Πάνης. Άτσαλο τελείωμα. Πάμε λίγο στο rebound. Πάμε λίγο στο rebound. Τριών πόντων από τον Φλάσκο.
5-5 το σκορ. Δεν έχουμε δει ακόμα το ρυθμό τους οι δύο ομάδες, λογικό είναι. Θέλουμε ακόμα λίγο χρόνο. Χατζη Μιχάλης για 3, αστοχός. Το Λάπας κατεβάζει, γρήγορα την μπάλα. Ζουρίδη, Σκαπάνης τώρα. Βλέψουμε πάρα πολύ ρεκόρ από τον Ανδρεάδη. Θα δώσει τον Χατζη Μιχάλη, ο οποίος θα τελειώσει τη φάση. 7-5. Ζουρίδη, ο Σκαπάνης μπορεί να σπάρει μόνος του, είναι και το κάνει. Θα προσθήσει όμως. Πάμε στην διαρκή για τον Χατζη Μιχάλη, θα την προλάβει. Θα δώσει έξω. Τον Μπακάρης, ο Ανδρεάδης τώρα. Θα περάσει, θα βρίσκει ο Βολές, λίγο έτσι να πετύχει και το καλάθι. Όταν ευστόχησε στη βολή ο Ανδρεάδης, ήταν δηλαδή το 9-5, γένετο και time out για τον Βαστέρα, όπως προσήξε ο Σκαπάνης. Επιστρέψαμε στο παιχνίδι μας με το εθνικό Βαστέρα να είναι στην επίδεση. Ο Σουρίδης, τον Ζαφυρόπουλο, ο οποίος δεν έχει τελειώσει για το τρίποδο. Λάπας εδώ δεν ξέρω και πίσω και αυτό ήταν τι έκανε. Ο Γιωγάρας που μπήκε στην αναμέτρηση, κάνει το coast to coast και δεν θα τελειώσει η φάση. Έκανε ωραία προσπάθεια, αλλά η μπάλα δεν την κάνει το χατήρι. Κάνει το σουτιόν πόντον, αστοχό. Πάρε μου στον Αστέρα αυτό έξω το rebound. Σκιαπάνης θα τη σβήσει, δεν θα το καλάθι. Πολλά τα rebound για τον Αστέρα, Ζαφυρόπουλος στο σουτ, αστοχός. Χατζη Μιχάλης όμως εδώ θα κλέψει την μπάλα και θα τελειώσει τη φάση. Μουσική 13-5 Μουσική για τους Retro Pacers. Κάλεσε να το συγκρίνει ο αριθμό. Θα κοίταξε εδώ
από τον Ανδρεάδη. Λέων ποντών, αστοχή η ροδοφόρηση, κατοχή παραμένει τους. Από αυτό το τελείωμα τώρα θα αρχίσει. Πάνι για κανέναν. Λίδης ξανά για τρεις, άστοχος. Λοιπόν, πήρε το επιθετικό το αμυντικό rebound. Θα τη Μιχάλη, θα αποκτηθεί. Ωραία, παιδί, στο κουλφάλο μου, έκανε όμως προσπάθεια. Βολές. Σαφυρόπουλος. Κακό στο αυτό. Μόνος του, Ζήσης άστοχος. Λάβος εδώ θα κάνει λάβος, θα πει Μιχάλης τρέχει. Νομίζω δεν θα πει κανείς, δεν έκανε από το καλά στο σώμα του. Πολύ όμορφο lay-up, 15-5. Θα δώσω τον Χατζη Μιχάλη, θα σου πάρει για τρεις, μέσα! 18-7, θεωρητικό του νεαρός Χατζη Μιχάλης. Νομίζω, πέτυχε τους 8 ή τους 11 πόντους από τους Retro Pacers. Αυτό είναι το σκορ μας, 18-7, ύστερα από 10 λεπτά αγώνα. Ξεκίνησε η δεύτερη περίοδο, με τους Retro Pacers να είναι μπροστά με 18-7. Τον Καρακατσούνη, τον Καρακατσάνη, συγχωρείτε, και θα έχει το δικαίωμα για δύο βολές. Δύο βολές και μου παραμένει για το Retro Pacers ή όχι. Όχι, μην καλάζουν απόφαση οι ηλιετές και ο Ιωστέρας είναι στην επίθεση. Ο Ιωστέρας είναι αυτός.
βάλε μάλλον ο Θεός ζήσεις. Χαράς, αποτελεί τον Βολόν, Χ. Rebound από τον Μετόγια και Λάπας. Κορμά προς το καλάθι, Καρακαζάνη δεν θα ευστοχίσει. Ο Χαράς τώρα αλλάζει όμορφα την μπάλα με τον Χαζημιχάλη και τελειώνει τη φάση. Όμορφη συνεργασία, 27. Ζαφυρόπουλος ξανά, θα την κάνει τρέχει, θα δώσει ωραία ασί. Τον Χρυστοδούλου, ο οποίος τελειώνει τη φάση. 22-7. Για 3, έξτοχο από τον Φλάσκονα και ένα τρίποντο για τον Εθνικό Αστέρα. 22-10. Χατζημιχάλη σούτ από τη γωνία. Στην μπάλα δεν κάνει πατήρι. Από τον Καρακατσάνη. Άρας, αστοχή. Μελιά. Με αδίσδυση δεν του κάνει μπάλα το χατήρι. Το Ιάπ κάνει όμως προσπάθεια. Καλάθι, 22-12. Ανδρέας τώρα, Ζήσης ο Ιωαννίδης. Το δούλα αυτό έξε. Γύρισε όμορφα με την Κιβέρς. Πόγια φορά κάνει παρακινημένα πράγματα, ο Ζουρίκ μάλλον. Δεν θα χάσει όμως την μπάλα. Καρακατσάνη, Ζουρίδης, Ζαφυρόπουλος, προσποίηση, ένα έφτανο καλάθι. Άντας που περνάει, Ανδρεάδης για 3. Το εξωτερικό μας και δείχνει ο Ιωαννίδης από λίγο πιο κοντά, στο χ και αυτό. Ανδρεάδης όμως φαίνεται από το rebound. Γιωργάρας και αυτός. Από την περιφέρεια. 1-3 για τις Retro Paces σε αυτή την επίθεση, 25-12. Καρακατσάνη, περάσει. Τελείς δύο βολές. Τίποτα από αυτή την επίθεση. Στο 12 παραμένει. Στο δούλου για 3. Δεν θα στοχίσει. Yeah.
δυνατές μονομαχίες. Ζαφυρόπουλος λίγο πιο πίσω από τις βολές. Ο ίδιος όμως θα πάρει το rebound. Θα αρχίσει ο Λάσκος όμως θα πάρει και το επιθετικό rebound. Για 3, θα μας πάει airball, ναι. Όμως, θα δει την πορεία της μπάλας ο Φλάσκος και θα πετύχει το καλάθι. 25-14. Ανδρεάδης, το Χριστοδούλου. Και με ένα υπόγειο lay-up θα πετύχει το καλάθι. 14 με 4 και 20 για να ολοκληρωθεί το πρώτο 20 λεπτό. Δύσκολο προσπάθεια από τον Καρακατσάνγκα από την Κιταλάκη εδώ. Κλείστηκε από τους αντιπάλους του. Και ο Χαράς Βιλτή κάνει πάλι ένα φαινομενικά πάντα εύκολο καλάθι. Ρίδης, ο Ζαφυρόπουλο, αστοχός. Ο Ζαφυρόπουλος έχασε δύο πολύ εύκολα καλά και τα βάζει με την τύχη του. Και από την άλλη ο Φεδούλου τελειώνει τη φάση και αντί να γίνει το 27-16 γίνεται το 29-14. Από τον Καρακατσάνη θα τελειώσει όμως ότι πάσει εδώ ο Σκιαπάνης και θα βρίσκεται και το πρώτο καλάθι. Πάμε καλά. 29-16. Ο Βεράδης ξανά για 3. Εύστοχος. 32-16. Διπλό σκορ για τους Retro Pacers. Και έχουμε time out για τον Εθνικό Αστέρα. Στέλνουμε ξανά στο παιχνίδι μετά το time out που ζήτησε ο καμπέων Ερυθρός Αστέρας για να συζητήσουμε λίγο για την διαφορά των 16 πόντων την οποία χάνω από τους Retro Pacers. Λουρίδη. Λόγια. Τον Μπαμπακάρι είναι τα καλά. Δικαίωμα για δύο βολές για τον Τόγια. Και εδώ έφερε να ευστοχίσει ο Τόγια σε καμία από τις βολές. Άρα το 32-16 παραμένει. Ξοβουλού. Κοντά από την περιφέρεια. Και θα πετύχει το καλάθι. 35-16. Θα προλάβει, θα καταφέρει όμως να πετύχει το καλάθι. Στο Δούλου ξανά για 3, ξανά εύκολος. 38-16, πολύ καλή βραδιά. Ο Χριστοδούλου τους ανοίγει την άμυνα του Εθνικού Αστέρα. Σκιαπάνης τώρα, του δίνει το τρίποντο αλλά δεν το επιχειρεί. Βήματα.
ο Ζήσης και στη θέση του Ιωαννίδη. Καλά τρίποντο για τους Retro Pacers. Μπορμπόν θα εστοχίσει ξανά 41-16. Τόλια θα γυρίσει τον Λάπα. Δεν έχουμε λόγια συνέχιση. Βλέπουμε έτος αστέρας. Λάπα τώρα εκεί έκανε ένα 35 θα λέγαμε. Βρίσεις τον Χριστοδούλου. Passing game, Ανδρεάδης από τη γωνία για 3. Αυτό μέσα. 4 συνεχόμενα τρίποτα για τους Retro Pacers. 44-16. Βρίσκεται στο αφήνει το φωτό μου στον τεχνικηρή. Μπει μέσα. Αστοχή, ο ίδιος το εξωτερικό rebound. Και θα πετύχει το καλάθι. 44-18. Εμά θα προλάβουμε οι Retro Pacers για ένα τελευταίο shoot. Ανδρεάδη, πετάξει μπάλα, εκεί, στο να πούσε το δεύτερο το ημίχρονο. Ολοκληρώθηκε λοιπόν το πρώτο ημίχρονο. Θα είμαστε κοντά σας σε λίγο για την περιγραφή του δεύτερου ημίχρονου. Γυρίσαμε πάλι στο Ανδρεαστό Πανδρέου για την αναμέτρηση των Retro Pacers με τους καμπιών Εθνικό Αστέρα. Η διαφορά είναι αρκετά μεγάλη, είναι στο σύνικο χέρι και τους Retro Pacers. Το οποίο φαίνεται αρκετά πιθανό για την ώρα που το λέμε να διατηρήσουμε το IT Talks και να κάνουμε το 4x4. Ανδρεάδη φορά. Η πρώτη επίθεση των Pacers στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μπαγκάς, ο Χατζημιχάλη. Ο Αντέρης. Χριστοδούλου. Συνεχίζει από εκεί που θα μάθει στο πρώτο ημίχρονο, με τρίποντο δηλαδή. Ήτανε δίποντο τελικά το δίνουν οι διαιτητές, 46-18. Το Σπυρόπουλος από τη γωνία. Αστοχίση, Παντελικάλης. Θα φτάσει μέσα το lay-up. 48-18, στο συν 30. Η Ιωρεδούχη. Θα πετύχει το καλάθι, αν το δείξει να κόψουμε τις συμπαίκτες του, όμως εκείνος το πήρε προσωπικά. Νομίζω ο Βαβακάρης πάτησε την τελική γραμμή που απαγορεύεται και έτσι πάλι μια κατοχή δίνεται για τον Εθνικό Αστέρα. Νομίζω έγιναν βήματα εδώ τον Ζουρίδη. Ή από τον Τόλια μάλλον έγιναν τα βήματα. Και γρήγορα η κατοχή θα περάσει νέου στα χέρια των Retro Pacers. Χατζημιχάλη, πολύ ωραία περίσταση στο νεαρό, 50-20. Πρόκειται
Λάπας, ο Ζαφυρόπουλος. 52-22, μάλλον 50-22, με συγχωρείτε. Άλλο ένα εύκολο τρίποντο για τις ρετροπέισεις από τον Ανδρεάδη. Πολλά τα τρίποντα για τους Pacers. Κλέβει ο Χρυστοδούλου. Μην είσαι ο Χατζημιχάλη, ο οποίος είναι μανούλα στο ανοιχτό γήπεδο, όμως εδώ θα του φύγει η μπάλα. Γουρίδης, όμορφη κίνηση, θα πάρει όμως το επιθετικό rebound. Τη χάσαμε τη φάση. Ζαφυρόπουλος κλέβει την μπάλα, αστοχή. 93-24 είναι το σκορ. Μιχάλη, πάρει για 3. Ο Λάπας κλέβει, έχει και τον Ντόγια δίπλα του, θα του δώσει την μπάλα, όχι όμως καλά, στα πόδια του. Και θα γίνει το λάθος. Ανδρεάδης για 3, μέσα. Ανδρεάδης και Χρυσοδούλου νομίζω κάνουν διαγωνισμό μεταξύ τους για το ποιος θα εστοχίσει τα περισσότερα τρίποντα. 56-24. Θα βρει ωραία τον Ζουρίδη, όμως εκείνος θα στοχίσει. Καζαφέρης, ο Ανδρεάδης, ο Δημιχάλης θα σκουτάρει και αυτός για 3. Αστοχός, Χρυστοδούλου όμως πήρε το επιθετικό. Αστοχή όμως. Ωραία πάσα από τον Τόγια, όμως ο Ζουρίδης δεν θα εξοχίσει. Και ο Χατζημιχάλης με το γνωστό του σλάλομ. 28-24 για τους Pacers. Οι έχουν ανοίξει το ρυθμό και αυτό νομίζω τους βολεύει φανταστά. Ο Ανδρεάδης από τη γωνία. Και αυτό έχει άλλο ένα τρίποδο. Συντα 1-24 το σκορ. Ο Τόγιας εδώ θα τελειώσει και αυτός με τη σειρά του τη φάση. Ωραία πάσα. Θα φέρει στον Βαμβακάρη, ο οποίος όμως θα αστοχίσει. Ο Γεωργαράς θα μπει στη θέση του Βαμβακάρη, ο οποίος φαίνεται να αντιμετωπίζει πρόβλημα. Τώρα για τον Εθνικό Αστέρα. Ζαφυρόπουλος μπήκε και βγήκε μπάλα. Ήταν εδώ άτυχος. Μπράβο.
Μπήκε στον πίνακα του σκορ εκεί ο Καζαφέρης με νέο σου τριών πόντων. Θα φοβηθεί νομίζω τον Λαρά. Λάθος όμως. Ωραία πάσα. Ο Λάπας δεν ξέρω γιατί δεν σούταρε εκεί ενώ ήταν μόνος του. Εδώ ο Καζαφέρης, πάτσαμε το καλά, τέτα τέτ. Λένε και μεγαλώνει ο δείκτης του σκορ, 66-26 τώρα. Κουρίδης στο στοχή. Για τον Ζήση. Ωραίο καλά από τον Μπον. Φλάσκος νομίζω έκανε ένα σουτ πολύ χωρίς ενέργεια. Ιωαννίδης και αυτός για τρεις και αυτός εύστοχος. Σε εξαιρετική κατάσταση οι Retro Pacers, ειδικά η περιφέρεια τους είναι φωτιά, 91-26. Βλέπει την μπάλα ο Λάπας. Θα κάνει το lay-up, 91-28. Σταματά να σκοράρουν οι Retro Pacers, 93-28 με επιθετικό ρυπών από τον Bourbon. Ο Τόγιας τώρα, παίξει με τον Γιωργαρά. Παίξει όμως καλή άμυνα. Λάπας θα περάσει. Πετύχει το lay-up. Μην το δευτερόλεπτο για να λήξει το τρίτο δεκάλεπτο. Καζαφέρης θα περάσει, θα στοχίσει όμως. Ο Φλάσκος με ένα περίεργο στυλ, αστοχή. Και άλλος ένας ευνηδιασμός των Pacers θα καταλήξει το καλάθι, 75-30. Ένα εύκολο καλάθι εδώ. Ο Ζουρίς που έχει κουραστεί κιόλας. Καζαφέρης θα κάνει το τρίποντο. Όχι, θα το δώσει στον Μπουρμπόν από τη γωνία. Αστοχός. Θα
Καλάθι και φάουλ εδώ από τον Τόγια. Τρία στο φάουλ νομίζω. 8,2 για τη λήξη του δεκαλέπτου. 95-32. Ποιος θα αποφύγει το λάθος. Από 30 λεπτά οι Ερυθροπέισες έχουν καθαρίσει ουσιαστικά την υπόθεση νίκη. Ένα δεκάλεπτο απομένει για να ολοκληρωθεί και αυτή η αναμέτρηση. Επιστρέψαμε πάλι για την τέταρτη και τελευταία περίοδο. Ζήσεις είναι το κουμάντο για τους Pacers. Άντι Μιχάλης, ελεύθερο σουτ, αστοχόμος. Νομίζω θα κάνει βήματα, θα κάνει σε 3 δευτερόλεπτα. Και μπορεί και να το χαρίστηκαν λίγο παραπάνω. Γιαννίδης, στον Λεωταρά, στον Βρύση, στον Καλικροσπίση. Καλή επιλογή από τους Pacers. Που έγινε στο σκέφτεται, τελικά θα πάρει το τρίποντο. Δεν θα δικαιωθεί μου για την επιλογή του. Να κατσάνεις στις καμπάνες. Ζαφυρόπλης θα κάνει το σούτ αλεάστοχο. Συνεχούμε τα λάθη από τις δύο ομάδες. Θα κατένεις όμως θα σηκωθεί και θα τελειώσει η φάση. 75-34. Ιωαννίδης δεν το πολυσκέφθηκε και έκανε το τρίποντο. Spacers τώρα λογικό να είναι και λίγο πιο χαλαρή εξαιτίας της μεγάλη διαφορά, της δομήσης. Πάνι, θα του κάνει το χαμηλή μπάλα. Και time out μετά από 2 λεπτά στη δεύτερη περίοδο, 75-34. Θα επανέλθουμε σε λίγο κοντά σας. Έτοιμο για να ξεκινήσει εκ νέου το παιχνίδι μας. Για τον εθνικό θέλω να προσπαθεί να μειώσει το εύρος της διαφαινόμενης ήττας του. Καρακατσάνης, θα προλάβει το χρονόμετρο. Κάνει το 75-36. Θα του μιγάλει, θα του δώσουν το τρίποντο και θα το πληρώσουμε. Με αυτή τη φάση 78-36. Είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Αστέρας κοπικό του τρίποντο, θα γίνει λάθος. Και με ένα όχι τόσο έτσι φυσιολογικό στυλ, όμως αποτελεσματικό παράλληλα. Ο Φλάσκος θα μειώσει σε 78-38. Πάλι ο Χατζημιχάλης για 3, αστόχος αυτή τη φορά.
Μιχάλη για τον Δύση. Κυράτμα γύρισε ένα τρίποντο. Και ο Ιωαννίδης θα στοχίσει σε ένα ακόμα σωτήριο πόντο για την ομάδα του. Θα περάσει ο Λάπας, αποκεί όμως ένα εύκολο play-up, Καρακατσάνης με δυναμισμό θα στοχίσει, βγάζει ενέργεια, Φλάσκος για τρεις. Εκεί έχουν κατασκηνώσει λίγο οι καμπέρων Ερυθρός Αστέρας και τελικά θα πετύχουν το καλάθι, 81-40. Ιωαννίδης ξανά για τρεις. Τώρα δεν θα του κάνει παρά το χατήρι. Ο Λάπας το κατέβασμα της μπάλας. Καρακατσάνης εδώ δεν θα σκέφτει την μπάλα. 5 και 15 για το τέλος της αναμέτρησης, 81-40. Οι Pacers θα διατηρήσουν το ID-τό τους, θα κάνουν το 4-4. Και φαίνεται να θα είναι ένα από τα φαβορί για το φετινό μπασκετάκι στην κατηγορία development. Ο Λάπας εδώ στόχησε σε ένα φαινομενικά εύκολο lay-up. Εδώ δεχτεί την ντάπα αλλά με φάουλ από τον Βαμβακάρη και δύο βολές για τον Λάπα. Θετικό rebound και ο Ζουρίδης θα πετύχει το καλάθι, 81-42. Χρυστοδούλου, Ζήσης, τέλος πάρει για τρεις, θα σου πάρει φυσικά ο Χρυστοδούλου. Χρυστοδούλου. Λάπας το Βακάρι θα κάνει το κλέψιμο. Ανδρεάδης μπήκε για να στοχίσει πάλι σε τρίποντο. Ναι και το κάνει. 84-42. Λάθος από τον Ζουρίδη. Ο Καζαφέρης λογικά θα σωστάρει και αυτός. Ναι, άστοχος. Ωραία πάσα εδώ από τον Ζουρίδη. Πολύ ωραία assist για τον Καρακατσάνη. Νομίζω ήταν πιο ωραία, πιο όμορφο καλάθι για τον Εθνικό Αστέρα. 84-44. Βλέπει και την μπάλα ο Ζουρίδης. Ταφυρόπουλος. 84-46. Ο Ανδρεάδης πιέστηκε όμως, έκανε το post to post. 40 από διαφορά για τους Pacers, 86-46. Και αυτό το φάουλ από τον Βαμβακάρη και δύο
δικαίωμα για δύο βολές. Τον Καρακατσάνη. Airball, πρώτη βολή. Εστοχή, δεύτερη. Θεα πάσα, καταφέρεις για τρεις. Εστοχή. Λάπα και τον Ζαφυρόπουλο και τα κακή προσπάθεια. Ωραία πάσα από τον Ζαφέρη, όμως του Σόδουλου θυσιάτσαλε την μπάλα. Λάθη και φάουλ, ναι, καλά κεφάλ από τον Καρακατσάνη που βγάζει και λίγο το άχτι του. 16-49. Αυτό 86-50. Κλέβει και ο Ζουρίδης. 86-52. Πάολα από τον Ζαφυρόπουλο. Στροφή στο παιχνίδι μας Ανδρεάδης για τον Καζαφέρη. Θα κάνει ένα όμορφο τυποτάκι. Ένα pull-up. 58-52. 90 δευτερόλεπτα για τη λήξη της αναμέτρησης. Καρακατσάνης. Εύκολο lay-up. Που χαλαρώσει, έχουν χαλαρώσει και οι δύο άμυνες. Λογικό είναι. Από τον Ζουρίδη, ο οποίος βγάζει ενέργεια στο τέλος. Ατσάλι εδώ, τέλος. Ατσάλι πάσα του. Ο Ανδρεάδης τώρα με την μπάλα. Ποιος θα περάσει, θα γίνει ένα κόστος πάλι. Πήγε ένα εντυπωσιακό καλάθι. Εδώ θα μιλήσουμε για το Pacer. Ρίδης,
Μαρσέλο γύρισε ωραία, δεν καταφέρει να σπίξει το καλάθι. Από μία επίθεση θα έχει δικαίωμα κάθε ομάδα και δεν ξέρω αν θα κάνουν επίθεση οι καμπέρνε από το Σιδέρας. Την τελευταία για να δούμε. Ο Μπουρμπόν εδώ. Ο Μακάρης θα κάνει το σουτ για 3. Θα αστοχίσει. Παρακατσάνης. Αφήσει άτσαλα την μπάλα και νομίζω αυτό θα είναι και το τελικό σκορ, το 90-54. Ναι, καθώς δεν θα κάνουν επίθεση οι Retro Pacers, οι οποίοι διατηρούν το αίτητο μέχρι στιγμής 4-4, άνετο. Ο Εθνικός Ιστέρας θα ψάξει αλλού για να πάρει ροσφύλλο αγώνα. Αυτά από εμάς. Καλό βράδυ από τον Ανδρέα Παπανδρέου και να παρακολουθείτε μπάσκετ, γιατί είναι το πιο ωραίο άθλημα που υπάρχει. Να είστε καλά, καλό βράδυ.